Νούμερο 5. Greg Price. Το 1989 η John Heaton και οι δύο κόρες της Jennifer και Melissa εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους. Τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο τους το σώμα. Οι αρχές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ληστεία και πως ο δράστης ήταν κάποιος από την περιοχή. Έτσι έφτασαν στον 16χρονο Greg από τα τραύματα που έφερε στο χέρι του. Ενώ ερευνώντας το σπίτι του εντόπισαν το μαχαίρι με αποτέλεσμα ο δράστης να αναγκαστεί να παραδεχτεί την αποτρόπαιη πράξη του. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο Greg εμπλεκόταν και σε άλλη παρόμοια δολοφονία με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με ισόβια ποινή φυλάκισης. Νούμερο 4. Graham Young. Ήταν σαν εθισμός από ναρκωτικά, μόνο που δεν έπαιρνα εγώ τα ναρκωτικά, δήλωσε ο ίδιος στο δικαστήριο. Από πολύ μικρή ηλικία ο Graham είχε ιδιαίτερη αγάπη και για τη χημεία, τις χημικές ενώσεις και τα πειράματα. Ενώ ενδάλματά του ήταν ο Holly Krippen, ο William Palmer και ο Hitler. Έλεγε συχνά ψέματα για την ηλικία του προκειμένου να μπορεί να προμηθευτεί τις δηλητηριώδεις ουσίες που χρησιμοποιούσε. Σήματά του ήταν η οικογένειά του και οι φίλοι του. Σε ηλικία 14 ετών είχε ήδη αποκτήσει μάστερ στη χημεία, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε πέσει και ο ίδιος θύμα των πειραμάτων του. Για τις πράξεις του είχε συλληφθεί αρκετές φορές, ώσπου σε ηλικία 23 ετών ξανάρχισε την παλιά του συνήθεια. Φυλακίστηκε εκ νέου και έχασε τη ζωή του στο κελί του. Νούμερο 3. Jess Pomeroy. «Μπορεί να το έχω κάνει», είπε ο Τζες κατά την απολογία του. Ο Τζες ήταν ο νεότερος άνθρωπος που καταδικάστηκε για δολοφονία στην ιστορία των ΗΠΑ το 1859. Ο Pomeroy ξεκίνησε την εγκληματική του δράση από τα 11 του χρόνια, όταν παγίδευσε 7 παιδιά και τα βασάνισε με μαχαίρια. Συνελήφθηκε και στάλη σε ίδρυμα συμμόρφωσης, που αφέθηκε ελεύθερος μετά από ένα χρόνο λόγω καλή διαγωγής. 3 χρόνια αργότερα πήγα για ένα 10χρονο κορίτσι και το δολοφόνησε, ενώ κατηγορήθηκε και για τη δολοφονία στο τετράχρονο όριο. Το πτώμα του κοριτσιού βρέθηκε στο υπόγειο του καταστήματος με φορέματα που διατηρούσε η μητέρα του, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με ισόβια ποινή φυλάκισης. Έθανε στη φυλακή σε ηλικία 72 ετών. Νούμερο 2. John Venables and Robert Thompson. Μια γυναίκα άφησε το δίχρονο αγόρι της να παίζει στην πόρτα του κρεοπολίου από όπου θα ψώνιζε. Ωστόσο δεν ήξερε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε το αγοράκι της. Ο Τζον και ο Ρόμπερτ που είχαν κάνει κοπάνα από το σχολείο εκείνη την ημέρα, όταν τους ήλθε η ιδέα να απαγάγουν το παιδί ώστε να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, τα δύο ανήλικα αγόρια κακοποίησαν και ξυλοκόπησαν βάναυσα το δίχρονο παιδάκι. Καθώς έφτασαν κοντά στις ράγες του τρένου που περνούσε από εκεί, το χτύπησαν με τούβλο στο κεφάλι, με σιδερόβεργες και το εγκατέλειψαν για να το διαμελήσει το τρένο. Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανέφερε ότι το βρέφος είχε χάσει τη ζωή του αρκετή ώρα πριν χτυπηθεί από το τρένο. Νούμερο 1. Mary Bell. Ο Brian Howey εντοπίστηκε νεκρός λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο από ασφυξία του Martin Brown. Τα μαλλιά του θύματος είχαν κουρευτεί, τα γεννητικά του όργανα είχαν γδαρθεί και εντοπίστηκαν πολλά τραύματα στο στέρνο του, όπου ήταν χαραγμένο το γράμμα M. Το τριχνόωρο αγοράκι είχε χάσει τη ζωή του μετά από ασφυξία. Μετά τη δολοφονία, οι αρχές συνέλαβαν την ανήλικη Mary, που περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Σύμφωνα με τις αρχές, τα αίτια που οδήγησαν τη μικρή στη δολοφονία πήγαζαν από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η Mary πίστευε ότι ο πατέρας της ήταν διαβόητος κακοποιός, ο Bill Bell. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η μικρή είχε εξώθηθεί στην πορεία από την ηλικία των 4 ετών. Λόγω του νεαρού της ηλικίας της, 11 ετών, δεν φυλακίστηκε, αλλά έζησε όλη της τη ζωή εσόκλειστη σε ένα ίδρυμα για ψυχικά ασθενείς.